因为我们是中国做油的，在中国，也是中国现在最大的做油的公司啊。我们有做那个欧洲的橄榄油在中国，大概10年前，每年现在也有进口大概超过10000吨的欧洲的橄榄油。但主要是用的是西班牙和意大利的。目前呢也有看像希腊这边，因为也是橄榄油的主要的地方。我想请问一下，就是那个橄榄油啊，希腊这边如果相对于意大利或者是西班牙那边，我们这边的特点是有什么不同吗？有什么特点吗？然后有没有好的企业可以介绍一下？Ασιότιμη κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι αντιπρόσωπο και είμαι γενικό διευθυντή του μεγαλύτερου τρόφιμα εισαγωγή, του κρατική εισαγωγή εταιρεία. Εμείς κατά την 10 χρόνια έχουμε πάρα πολύ εισαγωγή λάδι από την Ιταλία, από την Ισπανία και κάθε χρόνο εισαγωγή δίνω περίπου 100.000 τόνων. Και τώρα, επειδή σε ρωτή ελληνικό ποιόνται καλύτερα, για αυτή τη φορά ήρθα εδώ, προτιμώ και να βάλουμε κάτι εισαγωγή από την Ελλάδα. Το βρήκε αυτό το ποιόν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω, είσαι από το ΣΥΛΑ, το τσίγκο, τσούχο, σάμα, το κανένα τσούχο, σάμα, το τόνο με. Ακόμα όχι. Πριν εσύ να παρουσιάσει. Είναι πραγματικά το έργο, γιατί γι' αυτό είπα ότι η συνεργασία μας βοηθάει να καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Γιατί στον τομέα αυτό μόνο το εκπαιδευτήριο μας έχει πάνω από 200 επιχειρήσεις που εξάγουν λάδι. Ακόμη και η Σοφία που είναι δίπλα μου εξάγει λάδι. Άρα το ότι δεν βρέθηκα είναι γιατί απλά ο τρόπος που ήρθατε στη χώρα και νομίζω μια από αυτό το εκπαιδευτήριο θα βοηθήσει ώστε και ήδη να δουν τα προϊόντα που χρειάζονται. Άλλωστε, το ελληνικό λάδι είναι πολύ καλύτερο και απόδειξε ότι το 70% του λαδιού της χώρας μας εξάγεται στην Ιταλία, το οποίο με πρόσβληση το φέρεται ως ιταλικό, απλά είναι ελληνικό και μάλιστα πολύ καλό. Τεπικόσινο. 那么那个我们的会里面呢，所有的出口啊，那个橄榄油的工厂或者公司呢，都是我们的，因为一定要成为我们的会员才能出口。那么我们将有280个会员呢，是专门做出口橄榄油到全世界各地的。就是我旁边的这个那个就是副主席呢，他自己就有一个很大的橄榄油公司出口。你刚才提到了这个希腊。跟那个西班牙、意大利橄榄油为什么希腊的特点呢？我要先跟你讲，我们出产的橄榄油是欧洲最多，但是呢，我们呢装瓶量少，所以我们有70%啊是 export， 是那个意大利跟西班牙买我们的油在装瓶。那么我们的油呢，因为我们是真正的地中海、爱琴海的气候，他讲，那么我们的油啊是最诚实的，所以呢，我们的品质最好。慢点。Και το εκμελητήριο αποτελεί και αυτούς εγγύηση για όλους ότι τα προϊόντα που θα πάρουν θα είναι ελεγμένα και προσποιημένα. Λίγουα, 我们这个工商会呢，在出口的时候呢，任何一个工厂呢， 都要到我们工商会拿一个那个就是那个品质保证书， 因为我们工商会呢，不只是服务那个我们的会员呢，我们有一个重要的这个工作职能呢，就是监督品质一定要实在。 Έχεις δύσκολο λόγο μια κυρία εκεί, αν δεν κάνω λάθος. 是秦宁，欢迎。秦宁。我想问个问题啊，就是昨天我们在路上看到有人在罢工，就是说我们中国的企业家就是到了一个其他的一个第二个第三个国家，就很希望就是说要了解一下当地的一些政策，比如讲。 你的员工他这个工商会，你们对跟他的这个工会的关系，你有没有这个能力管他？就是不要罢工，这是第一个问题。第二个问题呢，我想问一下，就是各个地州的这个希腊各个地州的税收是不是一样的，还是说是不一样？两个问题。第一个呢，我丢耳朵地马达，还得是伊马塞说，多阿波耶嘛，说新达嘛。 Έχουν πορεία και εγώ είμαι επιχειρηματία, ήθελε πολύ να επένδυσε στην Ελλάδα, να συνεργάζεται με την Ελλάδα, αλλά όταν έχει πορεία, πειράζει το μαγαζιά σας, πειράζει το επιχειρηματία, μέλη σας. Όταν εμπορικό κατάστημα δουλεύει, απεργία,
οι πελάτες δεν μπορούν να πάει μέσα για αυτό μπορούν να μας πείτε σαν επιμελητής σας, σαν επιχειρηματίας πώς μπροστά του υπάλληλο η ελεγκατωμένη όταν απεργία τι θα κάνετε πρώτα σας πώς μπορεί να έχει καλή συνεργάζεται με το με το σύλλογο, με το σωματείο, με το πώς μπορεί να λύσει να μην απεργία. Αυτό είναι πρώτο ένα ερωτήσωμα. Το δεύτερο μπορούμε να μου πούμε, γιατί εγώ διαφέρω πολύ για επένδυση, αλλά προτιμώ πού έχει καλύτερα επιδοτή, πού έχει καλύτερα λιγότερο φόρο. Θα είναι η Αττική ή η προπόνησα, η Κρήτη είναι ίδιο ή έχει άλλο πιο καλύτερα επιδότη, πιο καλύτερο φόρο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μας βοήσει την χώρα. Σύντομα, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πείτε το. Αυτό βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι αναφέρεται σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, δηλαδή το 15% ή αν θέλετε το, από τον ενεργό πληθυσμό τον εργατικό, το 28% είναι άνεργο. Σω είναι, ο 100万人失业呢加上没有就业的所以呢我们在1000万人口中里面呢 等于10%的人没有工作，但是呢，我们的失业率呢是到了28%啊。28%. Επιχειρήσεις, μία στις τρεις επιχειρήσεις έκλεισαν τα τελευταία 4 χρόνια. 在这个四年的危机中呢，我们很惭愧也很不幸哦，每四个那个企业就有一个关门。 Άρα ασφαλώς και μπορεί να γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος απεργίας. Αλλά προτιμάμε να υπάρχει κατάχρηση των δικαιωμάτων παρά να υπάρχει στέρηση των δικαιωμάτων. Είμαι江子哦，所以下岗人多呢，所以就天天有人游行哦。那么我们现在没有关门的人，还有我们工商会呢，就希望劝导他们说，不要两败俱伤，大家的好好的干，那么好好的努力哦，那么不要再有企业关门，关门大家都没有工作，这是我们最基本的一个原则。 Ασφαλώς και πολλές φορές παρεμβαίνω και ζητάμε και από τα μέλη μας και από τους εργαζόμενους να προσπαθούν να διευκολύνουν τον κόσμο και έτσι να μην δημιουργούνται προβλήματα στις επιχειρήσεις από τις απεργίες. Εγώ也能了解呢，因为他们的诉求是加薪，不要减薪，他们的诉求是要好福利等等等等。那么我们工商会呢，也是劝我们的企业主呢，也要体谅到这个工人的心情，所以我们都希望最好能够从谈判，而不是走这个。 游行啊，罢工来走，所以我们跟工会的这个关系也特别的好。 Όσο η Κίνα αποκτά δυτικά πρότυπα, και αυτό είναι φανερό ότι σε αυτό το τομέα πάει, είναι βέβαιο ότι επειδή έχουμε νέο κόσμο, τα φαινόμενα αυτά κάποια στιγμή θα έρθουν και στη χώρα σας και θα είναι τόσο ανεπτυγμένα όσο και στη χώρα μας. 当然，我们的企业都知道了，应该学你们中国，你们中国呢，就是工厂哦，资方跟那个工人呢是非常的和谐。 那么从来没听说你们有罢工，那么这是我们该学习的地方，所以呢，这是我们现在努力来如何像他们说要像中国人、中国的企业一样，都不罢工，大家都有饭吃。 Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι για σας είναι μια ευκαιρία πέρα από τα λεμπορία που έχουν πιθανά επιχειρήσεις τουρίστες, ότι λόγω του προβλήματος που έχουμε στην οικονομία, τα ελληνικά προϊόντα πλέον είναι τρομερά ανταγωνιστικά και άρα αποτελούν ευκαιρίες για αγορές ή επενδύσεις από την πλευρά των κινέζικων επιχειρήσεων.